Αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Άμυνας Πάνος Μπεγλίτης τοποθετήθηκε για την κρίση στη Λιβύη και την ελληνική εμπλοκή. Ο Υπουργός ανέφερε πως η Ελλάδα έχει συμφέρον για τη σταθερότητα, για την ασφάλεια, για την ισορροπία στην ευρύτερη περιοχή της Κεντρικής και Ανατολικής Μεσογείου. Ξεκαθάρισε πως η χώρα δεν θα συμμετάσχει με στρατιωτικές δυνάμεις, αλλά μόνο μέσω της παραχώρησης διευκολύνσεων στις δυνάμεις του ΝΑΤΟ και διαβεβαίωσε ότι ο ελληνικός λαός δεν έχει να φοβηθεί απολύτως τίποτα, καθώς έχουν ληφθεί όλα τα μέτρα ασφαλείας, ακόμη και σε περιοχές που βρίσκονται κοντά στη Λιβύη. Ο ρόλος της Ελλάδας είναι ένας ρόλος αρχών. Υπερασπιζόμαστε τη διεθνή νομιμότητα με βάση τις αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΙΕ για την αποκατάσταση της δημοκρατικής νομιμότητας σε μια χώρα που το καθεστώς Καντάφη έχει ταλαιπωρήσει για πάρα πολλά χρόνια, τουλάχιστον ταλαιπωρήσει για πάρα πολλά χρόνια τον πληθυσμό και τους πολίτες της Λιβύης. Η χώρα μας έχει συμφέρον για τη σταθερότητα, για την ασφάλεια, για την ισορροπία στην ευρύτερη περιοχή της Κεντρικής και Ανατολικής Μεσογείου. Θέλουμε μια Μεσόγειο, θέλουμε έναν αραβικό κόσμο που θα πορεύεται στο δρόμο της δημοκρατικής ανασυγκρότησης, που θα αφογκράζεται τις ευαισθησίες, τις αγωνίες, τα προβλήματα των λαών και θα ανταποκρίνεται η διεθνής κοινότητα, η Ευρωπαϊκή Ένωση, ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών, μέσα στους οποίους συμμετέχει και η Ελλάδα, με τον πιο θετικό και αποτελεσματικό τρόπο. Η χώρα μας έχει μια στρατηγική σημασία εξαιρετική λόγω της θέσης της. Παρέχουμε, σύμφωνα με την απόφαση 1973 του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΙΕ, διευκολύνσεις στην συμμαχία, στους εταίρους μας, όσοι συμμετέχουν σε επιχειρήσεις. Έχουμε ξεκαθαρίσει από την πρώτη στιγμή ότι δεν συμμετέχουμε σε στρατιωτικές επιχειρήσεις, πολύ περισσότερο σε πλήγματα κατά της Λιβύης, κατά του άμαχου πληθυσμού. Αντίθετα, συμβάλλουμε με όλες μας τις δυνάμεις στην γρήγορη αποκατάσταση νομιμότητας στην Λιβύη, ώστε να δοθεί ο λόγος, ο δημοκρατικός λόγος, στους πολίτες, στον λαό της Λιβύης, για να μπορέσουν από μόνοι τους να προσδιορίσουν το δημοκρατικό τους μέλλον. Δηλαδή αεροσκάφη δεν θα διαθέσει? Έχουμε ξεκαθαρίσει πως όχι. Παρέχουμε τις διευκολύνσεις στη Σούδα, συμπληρωματικά τις αεροπορικές μας βάσεις στο Άκτιο και στην Ανδραβίδα. Παράλληλα έχουμε διαθέσει μία φρεγάτα για να ανταποκριθούμε στις ανάγκες τις ανθρωπιστικές του πληθυσμού της Λιβύης, όπως επίσης και ένα ελικόπτερο το οποίο θα επιχειρεί για λόγους έρευνας και διάσωσης, πάντα στο πλαίσιο της ανθρωπιστικής αποστολής. Ξεκαθαρίσαμε από την αρχή ότι δεν θα διαθέσουμε στρατιωτικά αεροπλάνα, πολεμικά αεροπλάνα, F-16, όπως αρχικά είχε ακουστεί, και τούτο γιατί μας ενδιαφέρει ιδιαίτερα η ανθρωπιστική διάσταση, να υπερασπιστούμε τον άμαχο πληθυσμό και βεβαίως από την άλλη πλευρά να αναδείξουμε τη γεωστρατηγική μας σημασία μέσα από το σεβασμό των υποχρεώσεών μας ως εταίροι και του ΝΑΤΟ, αλλά κυρίως ως χώρα που σέβεται τη διεθνή νομιμότητα και τις αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΙΕ. Και θέλω εδώ να επισημάνω ιδιαίτερα, όταν ζητάμε στην περίπτωση της Κύπρου η διεθνής κοινότητα να σέβεται τις αποφάσεις του ΙΕ, δεν μπορούμε εμείς να μην σεβόμαστε τις αποφάσεις του ΙΕ, τις ομόφωνες αποφάσεις του ΙΕ, όταν πρόκειται για περιπτώσεις άλλων χωρών, εκεί που παραβιάζονται τα θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματα, εκεί που οι πολίτες σήμερα ματώνουν από ένα αυταρχικό δικτατορικό καθεστώς.